Προειδοποιητική ανακοίνωση αναφορικά με το δάκο της ελιάς εξέδωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, καθώς μετά από συλλήψεις σε δακοπαγίδες σε Σαμοθράκη και Μαρόνια, προέκυψε ότι εδώ και λίγες ημέρες ξεκίνησε η εμφάνιση της δεύτερης γενιάς του δάκου, η οποία μερικώς επικαλύπτεται από την πρώτη γενιά του εντόμου. Πρόσφατα δώσαμε στα μέσα ενημέρωσης μια γεωργική προειδοποίηση σχετικά με τον δάκο της ελιάς. Όπως γνωρίζετε και από τις προηγούμενες γεωργικές προειδοποιήσεις που κάναμε, η υπηρεσία μας έχει στήσει ένα ενδεικτικό σύστημα παγίδων, δακοπαγίδων, στην περιοχή. Στον ευρύτερο χώρο ευθύνης της υπηρεσίας μας εξασκούμε την δακοκτονία στην Σαμοθράκη, την δακοκτονία στην περιοχή των ελιώνων της Μαρόνιας. Εδώ στην περιοχή η ίδια παραγωγή σε συνεργασία με κατασκήματα που πουλούν γεωργικά φάρμακα και γεωργικούς συμβούλους εδώ και χρόνια ακολουθούν ήδη το δικό τους πρόγραμμα φυτοπροστασίας επάνω στην καλλιέργεια της ελιάς. Όμως έπειτα από την καταστροφή που γνωρίζετε είχε συμβεί την προηγούμενη χρονιά, εμείς αυξήσαμε έστω το ενδεικτικό αυτό δίκτυο δακοπαγίδων για να παρακολουθήσουμε και να μπορέσουμε έγκαιρα με γεωργικές προειδοποιήσεις να προειδοποιήσουμε τους ελαιοπαραγωγούς στην περίπτωση που έχουμε μια επανάληψη ενός τέτοιου φαινομένου. Έτσι λοιπόν προκύπτει ανάγκη διενέργειας προληπτικού ψεκασμού στις περιοχές Αλεξανδρούπολης, Χιλής, Δικέλων, Μάκρης και Μεσημβρίας, πάντα όμως με προσοχή και καθυπόδειξη των αρμοδίων όσον αφορά στα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται. Στην Μαρόνια την προηγούμενη εβδομάδα τελειώσαμε το πρόγραμμα του τρίτου δομοματικού ψεκασμού στα πλαίσια της δακοκτονίας και σήμερα που μιλάμε γίνεται δακοκτονία στην Μαρόνια. Στην Αλεξανδρούπολη, και λέγοντας Αλεξανδρούπολη, Δήμο Αλεξανδρούπολης, ενώ Δίκελα, Μάκρη, Χιλή, ακόμη και ο Άβαντας και η Αλεξανδρούπολη, οι Ελιώνες, όπου έχουμε εγκατεστημένο αυτό το δίκτυο, το ενδεικτικό δίκτυο δακοπαγίδων, είδαμε μια αυξητική διαφοροποίηση των συλλήψεων του δάκου υψηλή από την προηγούμενη εβδομάδα σε αυτή τη εβδομάδα που είμαστε τώρα. Με την προειδοποίηση αυτή που κάναμε, απλά ειδοποιούμε τους ελαιοπαραγωγούς, γιατί η ελαιοπαραγωγή δεν είναι μονάχα οι άνθρωποι που ζουν από την εκμετάλλευση του καρπού της ελιάς, είναι και όπως γνωρίζετε και πάρα πολλοί οι οποίοι είναι ιδιώτες και στα κτήματά τους από εδώ μέχρι στη Μεσημβρία, ο καθένας από αυτούς έχει ένα μερίδιο ελαιοδέντρων.